Δηλαδή στην ουσία αυτό έρχεται να ανατρέψει. Να πω κάτι σε αυτό. Υπόθηκε, όχι, αν υπόθηκε έτσι. Υπόθηκε, αλλά με τον τρόπο τη. Να πούμε τα παιδιά τι εξέλαβαν. Να πω κάτι σε αυτό. Εγώ επειδή δεν το είδα, το είδα τώρα το πρωί, το δείξαμε. Θα μιλήσω λίγο σε μαμά. Όταν λοιπόν μαλώνεις ένα παιδί που έχει κάνει μια βλακεία και έρχεται και σου ζητάει συγγνώμη, μπροστά σε κόσμο δεν κάνει πάλι να του πεις. Να του την πεις. Δεν ξέρω να καταλαβαίνεις. Ναι, είναι πώς δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, είναι ένα παιδάκι, λέμε τώρα. Ένα παράδειγμα. Έχει κάνει μια βλακεία. Ταπεινώνεται μπροστά σε κόσμο ζητώντας συγγνώμη. Εισαγωγικά ταπεινώνεται, εντάξει. Και έρχομαι πάλι εγώ να του κάνω αυτό. Θεωρώ ότι είναι λίγο άκομψο. Είσαι θεόσωστη. Έχεις θεόσωστη σε αυτό. Δηλαδή θέλω, αφού αυτός έχει το θάρρος και λέει συγγνώμη, να τον κάνω να αισθανθεί άνετα, να είμαι πιο γκράντε. Είσαι πολύ, πολύ σωστή σε αυτό. Είπε ότι δεν θα σας κρίνω. Ναι, αλλά είπε δεν σας κρίνω. Αλλά πώς το είπε. Είπε ότι εφόσον είχε λίγο το μαμαδίστικο στο εντρίτο, δηλαδή είπε εφόσον στενοχωρώ τα παιδιά και θέλουν να φύγουν με αυτά που τους κάνω και τους στενοχωρώ που κάνω και εγώ αυτό που μου δόθηκε στην εκπομπή αυτή στο Just, εγώ θα σταματήσω να κρίνω τα παιδιά. Θα με περνάνε μένα. Το ατόπιμα το βασικό ατόπιμα των παιδιών. Πέρα από το γεγονός ότι, εν πάση περιπτώσει, βγήκαν δημόσια και είπαν ότι είπαν. Για ένα παιχνίδι το οποίο έχει ένα άλλο στόχο και είχαν σε ένα πλαίσιο μια σύμβαση, είχαν συμφωνήσει να ακούνε την κριτική. Γιατί παίζουμε, αυτό είναι το κόνσεπτ. Όταν εσύ λες ότι εγώ δεν ενθερμίζομαι, δεν θα ακολουθήσω μάλλον τους κανόνες του παιχνιδιού και δεν θα σας κάνω κριτική, υποπίπτεις στο ίδιο το αντίκτυπο. Και τι γίνεται τώρα, πρόσεξε. Έτσι το άκουσα. Να τα πούμε σωστά τα πράγματα. Έχεις μια ζέτα, έχεις μια Θεοφάνους που ξεκίνησε πρώτος και λέει: παιδιά, και μεταξύ σας βρείτε τα, αν υπάρχει κάποιο θέμα, και το βγάζει τελείως. Πρέπει να απολογηθείτε. Πείτε καφέ. Μεταξύ σας. Όχι, είπατε να πείτε καφέ να το λύσετε και να απολογηθείτε σε αυτούς που πρέπει να απολογηθείτε. Off camera εννοώ. Έχεις μια ζέτα η οποία λέει περασμένα, ξεχασμένα. Έχεις τα παιδιά τα οποία θα χρησιμοποιήσω με ένα. Που το είδα στα social media. Κάνουν κοκοκό, δηλαδή είναι τελείως ρε παιδί μου πιεσμένοι και λένε εντάξει, μέα κούλπα. Ναι, μαζεύτηκαν. Ναι. Δεν είπαν συγγνώμη, όντως όπως είπες, αλλά είπαν μέα κούλπα. Ναι, είπαν ότι εντάξει, ήταν ένα ατόπιμα. Ναι. Έχεις τον Αρβανίτη, ο οποίος και εκείνο για τους λόγους του λέει ότι νεολαία, πείτε τα κτλ. Και έχεις τη Ρούλα η οποία απαντά και πολύ σωστά απαντά. Γιατί κατά τη γνώμη μου, καλά έκανε και απαντά και δικαιούται να απαντήσει, γιατί προσευλήθη. Και μετά όμως ξεπερνά το όριο και λέει. Και από εδώ και πέρα δεν θα ξανασύσω κριτική. Δηλαδή κάνω το ίδιο πράγμα που εσείς κάνατε. Ναι. Όταν λένε όλοι, σταματήστε το και λήξτε το. Και το τραβάει. Και θα σου πω που δείχνει το τραβάει. Συγγνώμη, τελειώνω τώρα. Πού το τραβάει. Της λέει η Ζέτα. Όχι όμως, Ρούλα μου, θέλουμε κριτική. Κλείνει. Όχι, δεν θα κάνω κριτική. Ναι. Και στη δευτερολογία της Ζέτας λέει η Ρούλα εντάξει. Έτσι έγινε, τι δεν το λέει. Θα τους ρωτήσω, να τους ρωτήσουμε. Όχι, ναι, εντάξει. Το αποτέλεσμα τώρα, ούα, καλά. Κοίταξε τώρα, αν θέλει να κρυβόμαστε προς απογεία, υπόσχε ότι δεν θα κάνω κριτική. Όπως και ο κ. Αρβανίτης ήταν σβησμένος εχθές. Ήταν σβησμένος ο Αρβανίτης. Δεν μίλησε καθόλου. Θα σε ρωτήσω κάτι, πως το ξέρω. Ο Αρβανίτης γιατί δεν μίλαγε. Χθες ήταν λίγο down. Πόσο χρονών είναι η Κωστάκη και ο Γιαννιάς? Έχει σημασία. Είναι 17, είναι 18, είναι 15. Είναι ένα παιδί στην εφηβεία που δεν ξέρει τι λέει, που είναι το επαναστατικό αυτό που είπε ο κύριος Αρβανίτης, ναι. Που δεν έχει πείρα, που δεν έχει ξαναβγεί στην κάμερα. Όχι. Που είναι όχι. Άνθρωποι έμπειροι, όπως είπε και η κυρία Κορομιλά, ναι. Καταξιωμένοι στο χώρο τους ο καθένας. Ναι. Έχουν διαχειριστεί, θεωρώ, παρόμοιες περιπτώσεις. Ναι. Ναι. Ναι, ότι δεν μπορεί ρε παιδί μου να βγαίνεις και να λες ότι εντάξει, δεν έχουν δικαίωμα να νιώσουν. Έχουν απόλυτα δικαίωμα, αλλά και η Κορομιλά τη θέση τη, επειδή εντάξει, όλοι ξέρουμε πάνω κάτω και τι χαρακτήρα είναι. Εγώ περίμενα να ακούσω χειρότερα. Εμένα με εξέπληξε ο τρόπος που μίλησε. Όλοι ξέρουμε τι χαρακτήρα είναι. Είναι εκρηκτική, δεν το ξέρεις δηλαδή εσύ. Είναι εκρηκτική. Δεν είναι, εσύ παίρνει, δεν ξέρει. Εσένα δεν σ' άρεσε και το τράβηξε. Επειδή βαριέμαι να το τραβάμε το σκορδόνι μακριά, λέω ένα πράγμα. Όταν λες, οκ, το είπατε, τελειώσαμε κτλ. Και εγώ λοιπόν, για να μην το κάνουμε reality, μου λέμε τελείωσε. Και εγώ δεν σε ξανακάνω. Αφού δεν θέλετε και δεν σα αρέσω και θα ψηφίζω μόνο. Δεν είναι ανακολουθία και δεν μπαίνει σε μια λογική τέτοια reality. Δεν έχει σημασία, τα πήρε η Ρούλα. Όταν τα παίρνουμε όλοι. Δεν τα παίρνουν μισή. Και άμα ζήτησε ο άλλο. Και η Ρούλα έχει δικαίωμα να επαναστατήσει. Και εγώ θα έλεγα, όπω είχα πει μια μέρα, τα παιδιά το μετανόησαν. Αλλά από συγγνώμε έχουν δώσει όλοι γαϊδάρι. Είναι μια παλιά ρίση από το Βόλο. Λοιπόν, σωστά και αυτό. Σωστό και αυτό. Όλοι οι γάιδε λένε ένα συγγνώμη. Δεν σημαίνει ότι παίρνουμε πάντα τη συγγνώμη. Αν μα φάξει με αγάπη, να γεια σου. Ναι. Πάμε παρακάτω. Πόσο καλή παρουσιάστρια ήταν χθε η Ζέτα Μακρυπουλιά. Εμένα μου άρεσε πολύ. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει βρει το χιούμορ τη και.
Τώρα, άμα μου φέρετε αντίρρηση και σε αυτό, θα κάνει προσπάθεια. Παίζει μπάλα. Μαζεύει παίζει τα αυτά που δεν μαζεύονται. Έχει χιούμορ. Έχει χιούμορ. Έχει χιούμορ. Πάρα πολύ χιούμορ. Χθες ήταν, δηλαδή, έλεγε συνέχεια. Έπαιζε μαζί σου πάρα πολύ ωραία. Με τον και με την κριτική επιτροπή. Με την κριτική επιτροπή. Με το είσαι κοινό. Ο νέος Λάτσιος μου. Θα την πάρω τη στιγμή. Είσαι ο νέος Λάτσιος. Αυτό είναι. Ναι, παιδιά, ήταν τόσο καλή. Εγώ του είπα από την πρώτη φορά. Από τη στιγμή που έχει πάρει πάνω στη σκηνή, ενώ στη σκηνή τη θεατρική, την άνεση η Ζέτα πια με αυτά που κάνει. Εδώ πέρα που την αμόλυσαν, εντός εισαγωγικών, την αμόλυσαν σε μια σκηνή και να παίξει και να φτώσει και να μην κάθεται ακίνητη όπως ήταν στο dance, όλο και καλύτερα θα γίνεται. Τι τους κάνανε χθες και ο Θεοφάνους. Τι σας κάναν. Δεν ξέρω, μόνο για οικονομία σου τα κοντίζω. Α, γιατί η Ζέτα έλεγε ότι ζέστη. Έχουμε αποκλειστική Ζέτα, να ξέρεις, το κορίτσι μας. Έχουμε το κορίτσι μας. Λοιπόν, άλλο που. Και ο Θεοφάνους ήταν πολύ εύστοχος να το πεις. Γιατί ήταν ο πρώτος που το έχει πει. Και με μέτρο, όχι μέτρο, ακόμη και στην κακή εντός εισαγωγικών με μέτρο είναι. Εμείς δεν το είπαμε, Δημήτρη, ότι είναι του Θεοφάνου. Όχι, εγώ το είπα. Ότι δεν είναι. Ο Θεοφάνος, αν θυμάσαι με το Μουρακίδη. Καμία σχέση. Ήταν στιφός. Γιατί είχε πει στην κόντρα αυτή, ήταν ίσως. Γιατί εκεί το talent show του πήρε πολύ πιο σοβαρά, γιατί ήταν talent show. Εδώ πέρα φαίνεται ότι είναι και σοβαρός από τη μια μεριά. Δεν λέει παπαριές. Και είναι πολύ ευγενής. Και από την άλλη μεριά λέει. Έχει και χιούμορ, είναι και ευγενής, είναι πολύ καλός. Και by the way, Γιώργο, είσαι και πιο όμορφος. Κάτι. Τι έγινε, αδυνάτησε.